Γεια σας φίλες και φίλοι, σε όλη την Ελλάδα, όπου μας βλέπετε σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μέσα από το ίντερνετ, μέσα από οποιαδήποτε εκπομπή μπορείτε να μάθετε τον τρόπο που μαγειρεύουμε εμείς εδώ, που κάνουμε την ευτυχία μέσα στο τηγάνι γεύση. Σήμερα θα κάνουμε μια ιδιαίτερη, ωραία και λαχταριστή συνταγή με φιλέτα ψαριών. Για να μπορέσουμε να δείξουμε και ένα καινούριο ή αν θέλετε πιο εύκολο τρόπο να κάνουμε ένα ωραίο φρικασέ ψαριών με κάποιες ιδιαιτερότητες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πετύχουμε κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα υλικά. Κατεψυγμένο ψαράκι μπορεί να βοηθήσει και αυτός είναι ο τρόπος που θα σας δείξουμε, γιατί σε αυτή την περίοδο που περνάμε είναι καλό να έχουμε κάποια πράγματα στο ψυγείο και έτσι να λύνουμε τα χέρια μας, όπως και στην κατάψυξη. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά που θα μας βοηθήσουν για αυτή τη συνταγή. Φιλέτα ψαριών, κατεψυγμένα, πιπέρι, αλάτι, χυμό λεμονιού, λίγο αλευράκι, άνηθο, κρεμμύδι, κρέμα γάλακτος, κολοκυθάκια, γλυκό κρασί σάμος, λίγο νεράκι και ο βασικός μας αρωγός γεύσεων, ελαιόλαδο. Φωτιά. Ελαιόλαδο στο τηγάνι και όπως είπαμε, επειδή ακριβώς είναι ψάρι, θα φροντίσουμε να έχει κάψει καλά το τηγάνι. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το κρουστάλισμα το οποίο κάνουν τα ψαριά απ' έξω στην πέτσα τους, πρέπει το λάδι και το τηγάνι να είναι καυτά, ούτως ώστε κάθε τι που βάζουμε μέσα να μην ρίχνει τη θερμοκρασία του μετάλλου και έτσι να μπορεί να γίνει μια ωραία κρούστα. Να ψηθεί απ' έξω και από μέσα να είναι ζουμερό και γευστικότατο. Σε αυτή τη συνταγή θα χρειαστούμε λίγο αλευράκι, ούτως ώστε τα φιλέτα των ψαριών να περνάνε λίγο απ' έξω για να πάρουν ακόμα πιο ωραία κρούστα και στο τέλος η γεύση μας και η σάλτσα μας να είναι αρκετά δεμένες και αυτό να μας δώσει μια αίσθηση ωραία στο στόμα και στους καλεσμένους μας και στην οικογένεια και σε όσους επιλέγουμε να είναι γύρω μας στο τραπέζι. Δεύτερο προϊόν, τα κολοκυθάκια. Θέλουμε να δώσουμε χρώμα. Δεν χρειάζεται να μαγειρευτούν πάρα πολύ τα κολοκυθάκια, γιατί έχουν μια όμορφη γεύση και όλο αυτό θέλουμε να είναι όσο πιο ζωντανό γίνεται, όσο πιο ωραίο. Κρεμμυδάκι. Πολύ ωραία. Αλατίζουμε. Πιπεράκι. Και τώρα γυρνάμε τα φιλέτα το πάνω κάτω. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε λίγο γλυκό κρασί για να μπορέσουμε να δώσουμε αρώματα σαν να είναι από κονιάκ. Θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο γλυκό κρασί το οποίο χρησιμοποιούμε στη συνταγή μας δίνει ιδιαίτερα αρώματα και μας θυμίζει το νησί. Η σάλτσα μας έχει αρχίσει να δένει, τα ψαράκια μας είναι σχεδόν έτοιμα, θέλουν ακριβώς 4 με 5 λεπτά ακόμα μαγείρεμα, έτσι θα προσθέσουμε λίγο νεράκι και αμέσως την κρέμα γάλακτος. Από πάνω τον άνηθο θα αφήσουμε να δέσουνε και μετά θα σερβίρουμε. Κρέμα γάλακτος, λίγη, δεν χρειάζεται να είναι πολύ. Το κάνουμε αυτό για να μπορέσει η σάλτσα μας να είναι άσπρη και ωραία. Εκεί ακριβώς, σε αυτό το σημείο, θα βάλουμε το λεμονάκι και τον άνηθο. Τον άνηθο ψιλοκομμένο, για να δώσουμε ιδιαίτερα αρώματα, όπως ακριβώς αξίζει τη συνταγή μας. Μοσχοβολάει. Και τώρα, λεμονάκι. Μπορούμε να τη συνδυάσουμε μία υπέροχη, με μία γευστικότατη πάτατο σαλάτα. Μπορούμε να τη συνδυάσουμε με ένα ωραίο ριζάκι, με έναν ωραίο πουρέ από πατάτα και λίγο πράσο. Υπέροχη συνταγή, πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πάμε να το βάλουμε στο πιάτο για να το γευτούμε. Εγώ
και εσείς μαζί. Κοιτάξτε το δέσιμο που έχει κάνει η σάλτσα. Τα κολοκυθάκια πόσο ζωντανά φαίνονται. Ο άνηθος. Και το κυρίαρχο όλων, το ψάρι μας. Άλλη μια μέρα, οι μαγειρικές μας φέραν αποτελέσματα. Εσείς και εγώ. Ένα υπέροχο ταξίδι με γεύσεις και απολαύσεις. Να είστε καλά. Γεια σας.